Φέτος ήταν μια χρονιά η οποία κατά γενική ομολογία κρίνεται απογοητευτική. Απογοητευτική για πολλούς παράγοντες. Θα μας αναλύσετε και παρακάτω, αλλά νομίζω ότι είμαστε στο 20% της περσινής παραγωγής. Αυτό σημαίνει περίπου μια πτώση κοντά στο 80%. Μπορείτε να μας το αναλύσετε λίγο αυτό? Ναι, ναι, πολύ σωστά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά εύχομαι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αλήθεια είναι αυτό, πλησιάζουμε στο τέλος της παραγωγής. Έχει μείνει ακόμα 10 μέρες, 15 μέρες το πολύ. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η πτώση είναι στο 80%. Δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που είχαμε πέρυσι το χειμώνα, την περίοδο του Μαΐου που ήταν οι καρπόδες, που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, την περίοδο της ξηρασίας το καλοκαίρι που πάθανε θερμικό στρες τα δέντρα. Οι καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει. Ελπίζω του χρόνου να είναι λίγο καλύτερες. Από την άποψη, από την πλευρά των βροχοπτώσεων, ήταν αρκετά καλές οι βροχοπτώσεις. Αλλά δυστυχώς έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την περίοδο. Θα έπρεπε να είναι ο μέσος όρος πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Η παρατεταμένη ανομβρία έπαιξε και αυτή τον δικό της ρόλο κατά την θερινή περίοδο? Ναι, πολύ σωστά. Ένα πολύ μεγάλο ρόλο έχει, όπως σε όλα τα δέντρα, σε όλες τις καλλιέργειες. Η ανομβρία και η ξηρασία επηρεάζουν πάρα πολύ. Και τα τρία ελαιοτριβία του νησιού, σύνολο δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε πάνω τους 200 τόνους παραγωγή, που σε σύγκριση με πέρυσι που είχαμε κάνει περίπου 1200-1300. Και το ρωτώ αυτό γιατί απευθύνεται αυτό το λάδι και στη δική μας αγορά και στην τοπική αγορά. Εσείς κάνετε και εμφιάλωση, τυποποίηση ελαιολάδου. Αυτό σημαίνει ότι απευθύνεστε και στα μαγαζιά τα οποία αύριο θα πουλήσουν το ελαιόλαδό σας. Και όλος ο κόσμος ρωτάει πού θα κυμανθεί η τιμή του ελαιολάδου σε επίπεδο λίτρου και πώς θα διαμορφωθεί η τιμή ανάλογα με την ζήτηση του προϊόντος αλλά και με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ελαιόλαδο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό ότι ελαιόλαδο δεν υπάρχει. Να φανταστείτε ότι ο μεγαλύτερος όγκος ελαιολάδου παράγεται στο νησί, καταναλώνεται και στο νησί. Καταναλώνεται κυρίως από επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιδιώτες καταναλωτές, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, τουριστικά μαγαζιά. Δυστυχώς δεν φτάνει η ποσότητα που έχει παραχθεί φέτος στο νησί για να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Προσπαθούμε να βρούμε και από εκτός κόκαλης ποιότητας ελαιόλαδα να καλύψουμε κάποιες επιχειρήσεις. Εξαρτάται τώρα τι τιμή θα το βρούμε, να μπορέσουμε να καλύψουμε, να βγάλει ένα μικρό κέρδος και η επιχείρηση, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση. Τώρα θεωρώ ότι σαν χοντρική τιμή σίγουρα θα είναι πάνω από 10 ευρώ το λίτρο. Προσπαθούμε να βρούμε και εμείς τρόπους να καλύψουμε όλους τους συνεργάτες, να μην τους αφήσουμε ξεκρέμαστους. Αλλά φυσικά θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε πρώτα τις δικές μας ανάγκες και γι' αυτό το λόγο ψάχνουμε να βρούμε καλής ποιότητας ελαιόλαδα, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτή την αγορά. Φέτος θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Φαντάζομαι θα πέσει και η κατανάλωση λόγω τιμής. Οπότε ένα μέρος θα κερδιθεί από αυτή την αγορά. Λίγο πιο ακριβό θα είναι το ελαιόλαδο το συσκευασμένο φέτος. Καλό είναι φέτος, επειδή είναι οι τιμές πολύ ανεβασμένες, να αγοράζουν αυτή την ποσότητα που χρειάζονται. Δεν είναι ανάγκη να προμηθευτούν από την αρχή την ποσότητα όλης της σεζόν, όλης της χρονιάς. Ας καλύψουν τις ανάγκες για τους πρώτους μήνες, για τον ένα μήνα, δύο μήνες και ανάλογα θα βλέπουν. Φέτος είναι η χρονιά τέτοια που δεν μπορούμε να κάνουμε την παλιά κουμπάνια που λέγανε. Ας καλύψουν τις ανάγκες τους με 5 λίτρα, 10 λίτρα, δεν είναι ανάγκη να αγοράζουν 15, 20 λίτρα ή 50 λίτρα όπως αγοράζανε παραδοσιακά για όλη τη χρονιά. Ας αγοράσουν την ποσότητα που θα χρειαστούν για τους πρώτους 2-3 μήνες και βλέπουν. Υπήρχαν πολλοί παραγωγοί και πελάτες, ιδιώς καταναλωτές, που μας είπαν ότι φέτος, ευτυχώς, πέρυσι ευτυχώς κρατήσανε κάποια ποσότητα, οπότε θα μπορούν ένα μέρος τουλάχιστον από τη φετινή χρονιά να την κερδίσουν σαν κόστος. Βέβαια δεν ξέρανε, κανένας δεν ήξερε πόσο άσχημα θα πάει η χρονιά φέτος. Περιμέναμε ότι θα είναι λίγο χαμηλότερη η παραγωγή, αλλά όχι τόσο άσχημη. Εμείς πέρυσι δεν καταφέραμε. Είχαμε πολύ μεγάλη κατανάλωση λόγω τουρισμού, πολλά ξενοδοχεία, πολλά εστιατόρια αυξήσαν τις καταναλώσεις τους λόγω πολύ καλής τουριστικής περίοδου.
Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε και από ιδιώτες παραγωγούς περσινό καλό λάδι για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε κάποιες επιχειρήσεις που ακόμα είναι ανοιχτές και κάποιους καταναλωτές που θέλανε κάτι πιο οικονομικό. Υπάρχει πολύ μικρή προσφορά και πολύ μεγάλη ζήτηση. Αυτή τη στιγμή, να φανταστείτε, οι τελευταίες πράξεις που έχουν γίνει είναι πάνω από 10 ευρώ το κιλό σε επίπεδο χοντρικής πώλησης, σε τιμή βιτίου, που σημαίνει ότι στον τελικό καταναλωτή θα φτάνει από με τα έξοδα συσκευασίας, έξοδα τυποποίησης, από 12-13 ευρώ χοντρική τιμή θα πρέπει να αρχίσει να αγοράζει το σούπερ μάρκετ. Με ένα κόστος, με ένα ποσοστό κέρδους του σούπερ μάρκετ από 20-30%, συν το ΦΠΑ θα καταλήξει σωράφι από 15-16 ευρώ, θεωρώ, το φρέσκο ελαιόλαδο, στην καλύτερη περίπτωση. Σε μας έφεραν τρεις καταναλωτές γνωστοί μας να ελέγξουμε λίγο την ποιότητα του ελαιολάδου από 5 λίτρα, τα οποία αγοράσαν από γνωστούς, από εκτός σκο, τα οποία ήταν νοθευμένα, ήταν σκέτο ηλιέλαιο με χρώμα. Δυστυχώς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι καταναλωτές, γιατί υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, υπάρχουν και στο νησί μας και σαν δέλεαρ χρησιμοποιούν την τιμή. Κυμαίνονται γύρω στα από 20-25 έως 30 ευρώ το 5 λίτρο, που ένα 5 λίτρο αυτή τη στιγμή θα το βρουν κανονικό ελαιόλαδο από 40-45-50 ευρώ και πάνω. Της μόδας είναι τους τελευταίους μήνες, ειδικά σε επίπεδο χορέκα, δηλαδή σε εξυπηρέτηση εστιατορίων και ξενοδοχείων, υπάρχουν κάποια ελαιόλαδα τα οποία είναι νόμιμα, τα οποία μπορεί να τα προμηθευτεί μια επιχείρηση, όχι τελικός καταναλωτής, τα οποία είναι πρόσμιξη ηλιέλαιου με ελαιόλαδο σε ένα ποσοστό 80-20%. Αυτά είναι νόμιμα προϊόντα, τα οποία όμως δεν παράγονται στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, κυρίως Βουλγαρία και Κύπρο, τα οποία τα παράγουν. Νόμιμα μπορεί να τα εισάγει μια εταιρεία και να τα διαθέσει προς πώληση στην ελληνική αγορά. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα υποκατάστατο. Φέτος όντως είναι μια πολύ χαμηλή παραγωγή. Έχουμε μείον 80% είναι σίγουρο η παραγωγή σε όλη την Ελλάδα και αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ και τις τιμές του ελαιολάδου φέτος. Οι τιμές για ένα αφιαλωμένο λάδι, εγώ πιστεύω, θα κυμαθεί στα 14-15 ευρώ σίγουρα. Γιατί ήδη οι τιμές χοντρικής και από άλλες περιοχές που μιλάμε, γιατί μπορεί να φέρουμε και λάδια από άλλη περιοχή, είναι στα 10-10,5 ευρώ αυτή τη στιγμή. Φέτος είναι λίγα τα λάδια μας. Εμείς θα περιοριστούμε στο καλοκαιρινό κομμάτι πιο πολύ. Δεν θα δώσουμε σε εστιατόρια, ξενοδοχεία. Είναι πολύ δύσκολο φέτος. Δεν υπάρχουν λάδια. Θα προσπαθήσετε να καλύψετε και τη ζήτηση από ελαιόλαδο το οποίο θα έρθει από άλλες περιοχές για να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε προμηθευτές, ανθρώπους που σας εμπιστεύονται πάρα πολλά χρόνια λόγω της εμπειρίας σας στον χώρο του ελαιολάδου. Σωστά. Θα φέρουμε από άλλη περιοχή για να καλυφθούμε έτσι λίγο. Πάντως είναι μια δύσκολη χρονιά. Φέτος θα υπάρχει μεγάλη νοθεία. Πάρα πολύ εδώ τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και κάτσαμε και η Ελλάδα έβγαζε πολύ παραγωγή και πάλι είχε κάποιες εταιρείες που νοθεύανε με χρώμα μέσα, με σπορέλαια και διάφορα. Τώρα φέτος που είναι για τις τιμές θα έχουν κάποιες εταιρείες πάλι που θα βγάλουν τέτοια λάδια στην αγορά. Τώρα το φτηνό λάδι πάντως δεν θα είναι και καλό. Μέχρι στιγμής έχει ρίξει νερά, θέλουν ακόμα νερά, βροχοπτώσεις πολλές και κρύα. Γιατί και τα δέντρα θέλουν για ένα δεκαπεθύμενο τουλάχιστον να έχει κρύο. Χαμηλή θερμοκρασία, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω το ερχόμενο να μην έχουμε την ίδια χρονιά. Πιστεύετε ότι μια καλή ελαιοκομική χρονιά του χρόνου θα μπορέσει να ρίξει τις τιμές του ελαιολάδου και αν είναι να επανέλθουν σε τα πρώτερα επίπεδα ή λίγο παραπάνω σε σχέση με την παλιά τιμή? Κοίταξε, ό,τι και να παραγωγή θα είναι, και εγώ πιστεύω ότι θα είναι λίγο παραπάνω από την κανονική τιμή την περσινή που είχαμε. Ό,τι και να, όσο παραγωγή και να έχει, εντάξει, σε αυτά τα επίπεδα θα είναι η τιμή, αλλά θα είναι λίγο πιο πάνω από το περσινά επίπεδα.